και κύριοι, καλησπέρα σας. Ψηφίσατε, ψηφίσαμε. Η Ελλάδα ψήφισε. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Και από το τι ψηφίσαμε θα εξαρτηθεί το αν ένα από τα κόμματα θα πετύχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία, το αν θα μπορέσει να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, το αν θα απαιτηθούν ή όχι και νέες εκλογές, το αν τα κόμματα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα αναδιοργάνωσής τους και ίσως την αναθεώρηση ορισμένων σημερινών δεδομένων. Όλα τούτα και άλλα πολλά θα τα μάθουμε σε λίγες, πολύ λίγες ώρες. Θα τα μάθουμε μαζί και πρώτοι το ελπίζουμε. Με σιγουριά και σοβαρότητα. Τη σοβαρότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι η πρώτη πηγή μας, και τη σιγουριά της ΔΕΛΤΑ που επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τα δεδομένα. Ωστότε, θα περάσουμε μαζί αυτές τις λίγες ώρες αναμονής με ρεπορτάζ εκλογικά, αναλύσεις, στιγμιότυπα, αλλά και με τραγούδια. Η ψυχαγωγία έχει και αυτή τη θέση της στη βραδιά μας, τη βραδιά που οργάνωσε η ΕΡΤ σε εθνικό δίκτυο. Σας μιλώ από το Ζάπιο. Είδατε ήδη μερικές εικόνες στο Ζάπιο, όπου βρίσκεται το κέντρο τύπου και που είναι το επίκεντρο της εκλογικής βραδιάς. Γι' αυτό το διαλέξαμε κι εμείς. Κοντά μας, δεξιά και αριστερά, γύρω από αυτά τα δύο στρογγυλά τραπέζια, θα διεξαχθούν, το ελπίζουμε, μέσα σε λίγες ώρες οι σοβαρές αυτές συζητήσεις που απαιτούν οι στιγμές. Εδώ θα αναλυθούν τα αποτελέσματα. Μαζί μας στο Ζάπιο τους βλέπετε ήδη ίσως στην εικόνα ο συνάδελφος της ΕΤ2 Γιώργος Μπράμος, ο Κώστας Τσιβιλίκας, η Φωτεινή Πιπηλή και η Εύη Δεμήρη, ο Νίκος Ρίζος που είναι ο αρχισυντάκτης της ΕΤ1, ο Απόστολος Αποστολόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Δουατζής. Πολλοί άλλοι είναι ή θα είναι μαζί μας. Αλλά η ΕΡΤ και οι άνθρωποι της δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Αρχίζοντας φυσικά από το μεγάλο τεχνικό και επιτελικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής και το στούντιο 3 με τον Γιώργο Τσαλακό και τον τηλεσκηνοθέτη Γιώργο Παπαδόπουλο. Από αυτό το στούντιο ο Τάκης Ψαρίδης και όλοι οι παρουσιαστές των δύο καναλιών θα σας μεταδώσουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της εκλογής. Στούντιο 3, Τάκης Ψαρίδης, είναι όλα έτοιμα? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε έτοιμοι και εμείς εδώ. Θα σας παρουσιάσουμε απλώς και μόνο, χωρίς περιστροφές και χωρίς σχόλια, αυτό που όλοι περισσότερο περιμένετε, δηλαδή τα αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι για όλα και έχουμε να σας δείξουμε, όταν αρχίσουν τα αποτελέσματα, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε συγκρίσεις με τις εκλογές του Ιουνίου του 89, ακόμα και με τις εκλογές του 85, αν χρειαστεί. Έχουμε την δυνατότητα να δούμε το τι ψήφισαν στις αγροτικές, για παράδειγμα, περιοχές, στις αστικές περιοχές. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το τι ψήφισαν οι γυναίκες, τι ψήφισαν οι άντρες. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις καλύτερες και χειρότερες περιοχές στο κάθε κόμμα σε όλη την Ελλάδα. Πολλά μπορούμε να δούμε, είμαστε έτοιμοι για όλα, ακόμα και για τους υποψήφιους νικητές των εκλογών. Που μπορεί ενδεχομένως νικητής των εκλογών να είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Νικητής των εκλογών μπορεί να είναι επίσης ο πρόεδρος του Συνασπισμού, της Αριστεράς και της Προόδου, ο κύριος Χαρίλαος Φλωράκης. Νικητές μπορεί να είναι και οι τρεις σε τελευταία ανάλυση και άλλοι πολλοί. Αυτά για μας μέχρι στιγμής. Θα μας ξαναδείτε και πάλι με το πρώτο αποτέλεσμα. Γεια σας. Η ΕΡΤ είναι επίσης και στην Ριγίλης, όπως λέμε, δηλαδή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένοντας τις εξελίξεις, η Κική Αγγελοπούλου έχει το λόγο. Σε αίθουσα των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης με τον συνάδελφο Γιώργο Κοντογιάννη από την ΕΤ2. Σε μία ώρα περίπου υπολογίζεται ότι θα φτάσει στη Νέα Δημοκρατία το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται από τοπικές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας κατά εκλογικό τμήμα, φτάνουν στις νομαρχιακές επιτροπές και από εκεί στη μηχανογραφική υπηρεσία του κόμματος. Οι υπεύθυνοι τύπου και του τομέα ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας θα μας δίνουν σταδιακά ορισμένα
συγκεντρωτικά ή ενδεικτικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος του κόμματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ψήφισε το πρωί στον Άγιο Νικόλαιο της Χαλέπας Χανίων και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του, περιμένοντας και αυτός τα αποτελέσματα. Την ενημέρωση των δημοσιογράφων έχουν αναλάβει το γραφείο τύπου του κόμματος και ο τομέας ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τους κυρίους Βούλτευση και Γρυβαία. Σε επαφή με τους δημοσιογράφους βρίσκεται επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Αντώνης Γαρδέλης. Θα μιλήσουμε και αργότερα. Η ΕΡΤ είναι επίσης στην Χαριλάου Τρικούπη φυσικά, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ με τον Γιάννη Ζωγράφο. Καλησπέρα σας και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Βρισκόμαστε εδώ του κτηρίου του ΠΑΣΟΚ, δίπλα στα γραφεία των μελών του εκτελεστικού γραφείου. Στο διπλανό γραφείο, δηλαδή πίσω από αυτόν τον τοίχο, βρίσκονται τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου, όπου συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα όπως τους τα στέλνουν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ από όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Προς στιγμή τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου περιοδεύουν στα εκλογικά τμήματα, στα εκλογικά κέντρα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα γραφεία τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου οι κύριοι Παρασκευάς Αυγερινός, Παντελής Οικονόμου και Γιάννης Νικολάου για να αρχίσει ο συντονισμός της συλλογής αποτελεσμάτων. Στο ίδιο κτίριο και συγκεκριμένα στο δεύτερο όροφο βρίσκεται και ένα κέντρο τύπου όπου οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων και των ραδιοφωνικών σταθμών θα μπορούν να συλλέγουν τις αντιδράσεις, τις εκτιμήσεις. Ελπίζουμε στη διάρκεια της βραδιάς να έχουμε μια αντίδραση από πρώτο χέρι από τα σημαντικότερα στελέχη του εκτελεστικού γραφείου. Βεβαίως, περιμένουμε και την δήλωση που θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, από το σπίτι του στην Εκάλη, με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΕΡΤ κατευθείαν. Στην σύνδεση βρισκόμαστε επίσης και με την Ομόνια, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του συνασπισμού. Μαζί μας ο Δημήτρης Τάμου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και από την Ομόνια, από τα γραφεία του συνασπισμού. Εδώ επικρατεί σχετική ηρεμία. Λίγα μόνο στελέχη του συνασπισμού βρίσκονται στα γραφεία. Η ηγεσία του συνασπισμού, ο κύριοι Καρύλος Φλωράκης και Λεωνίδας Κύρκος, δεν είναι εδώ ακόμα, αναμένονται. Θα έχουμε και δηλώσεις τους αργότερα. Από εδώ θα σας ενημερώνουμε όλο το βράδυ, με στιγμιότυπα, με δηλώσεις, με αντιδράσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα κάνουμε επίσης ρεπορτάζ για τους πανηγυρισμούς στην Ομόνια που ήδη έχουν αρχίσει και παρακαλώ το σκηνοθέτη να δούμε, βλέπουμε ήδη πλάνα. Άσχετα από το αποτέλεσμα, οι πανηγυρισμοί έχουν αρχίσει. Και με αυτά τα στιγμιότυπα να κλείσουμε, να γυρίσουμε στα στούντιο του Ζαπίου, στον κύριο Σομερίτη. Ευχαριστώ. Και εμείς. Είμαστε επίσης σε ζωντανή σύνδεση με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι και η πρώτη πηγή των αποτελεσμάτων, όπως είμαστε παρόντες και στο κέντρο τύπου του Ζαπίου. Εδώ, πολύ κοντά μας. Προβλέπουμε επίσης σε όλη αυτή τη βραδιά ζωντανές συνδέσεις και με την εκτός Αθήνας Ελλάδα. Αρχίζουμε με μια καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα με τις συνδέσεις με τα κέντρα εκτός Αθηνών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το λύσουμε πολύ γρήγορα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ας προχωρήσουμε, σημειώνοντας στο μεταξύ ότι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας και μια άμεση σύνδεση στο τέλος της βραδιάς με πολλούς ανταποκριτές στο εξωτερικό για να μας πούν τι λένε οι ξένοι για τις δικές μας τις εκλογές. Όμως ας ξεκινήσουμε πραγματικά με ένα άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει όλους και μας ενδιαφέρει και εμάς να το γνωρίσετε. Σας καλούμε να δείτε μαζί μας το ηλεκτρονικό σύστημα που σας προτείνουμε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τις εξηγήσεις της Ρούλα Καμπουργιάννη. Στις 5 και 23 πρώτα λεπτά ο ήλιος έδυσε, η ψηφοφορία έληξε και άρχισε ο μαραθώνιος για τη συλλογή και διαβίβαση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί στις οθόνες σας. Ας παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πού και πώς μπορεί να καθυστερήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, σε κάθε εκλογικό τμήμα, αρχίζει η διαλογή των ψήφων. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ανοίγει ένα-ένα φάκελο, ελέγχει το έγκυρο των ψηφοδελτίων, τα αριθμεί και τα μονογραφεί. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πριν αρχίσει η διαλογή των σταυρών προτίμησης, ο δικαστικός αντιπρόσωπος υποχρεώνει.